τελειώσαμε εδώ, τελειώσαμε εδώ. Εύκα, ημέρα Εύκα, επεισόδιο 3. Τα καταφέραμε. Αποστολή εξετελέστη. Κάτσε να πω. Όχι, όχι. Θέλω να πω δύο πράγματα στα παιδιά. Να τους χαιρετήσω. Να τους πω γεια σας. Είμαι η Χριστίνα για τους καινούργιους φίλους. Περιπατητικό βλογκάκι. Κάναμε τις δουλειές μας και είμαστε βόλτα στο κέντρο της πόλης για άλλη μια φορά. Για να κάνουμε παρέα. Και να περάσουμε ωραία. Ο πιστέν μου, ένα καινούριο ξενοδοχείο, έτσι πεντάστερο, πίσω από το αμερικάνικο προξενείο. Βλέπετε τόσες ώρες σας έχω κάπως αλλιώς. Πίσω από την πλατεία Αλφα Οντεών. Λάτε λίγο να σας δείξω την πλατεία πώς είναι. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Ακριβώς από πίσω ήταν το φροντιστήριό μου. Έχει εδώ δύο πρεσβείες. Βλέπουμε η Αμερικάνικη, η Αλβανική. Η Αλβανική σωστά. Και εδώ έτσι. Όταν είχε γίνει αυτή η πλατεία, κρατήσαν την πρόσωψη που ήταν παλιότερου αρχιτεκτονικού ρυθμού, έτσι που άξιζε να συντηρηθεί. Κρατήσαν μόνο την πρόσωψη και το από μέσα το κάναν όλο καινούριο. Έτσι, σε αυτό το βιομηχανικό στυλ. Και πάμε τώρα στη φίλη μου τη Μαρία, στο κατάστημα Πετρίδη, να την παραλάβουμε για να πιούμε καφέ και να πάρουμε το κάτι της μας. Θα το στήσουμε στην αυλή να κοιμάμαστε όξο. Εκεί θα το στήσουμε. Τι νόμιζες? Γιατί να κοιμάμαστε έξω? Έτσι, για να νιώθεις ότι είμαστε στο κάμπινγκ. Γεια σας!
κομμωτήριο, εγώ μπουτίκ βλέπω. Α, στον ημιόροφο λες. Α. Α. Κάναμε και, και τις συναντήσεις μας, πιούμε τον καφέ μας και η βόλτα συνεχίζεται για τουρισμό. Πάρω την παφή μου. Παίρνω συγκεκριμένη. Μια χαρά, εξυπηρετήθηκα. Πολύ καλά. Πολύ καλά, πιο καλή τιμή από... Τα άμα, ναι, άμα δηλαδή... μείνω ευχαριστημένη, θα την παίρνω. Εδώ έχει, είναι σαν το Tiger, έχει οικιακή χρήση. Όχι σαν το Tiger, θα πάμε και σαν Tiger αφού είμαστε εδώ. Πήγαμε τις προάλλες. Πήγα εγώ, δεν χρειάζεται ξανά. Πήγαμε τα μικρούλια. Και τι θα κάνεις εδώ πέρα. Θα ανοίγει από μόλα
δουλαπιών. Το πλάνο είναι αργότερα να βάλω τέτοια. Εγώ θα τις φάω. Θες πετάξεις. Βέβαια και χθες έφαγα. Πλάγα με κάνεις. Σκέτο, πάμε και στο σκέτο. Όχι, είμαστε καλά. Σε καλά. Άλλη φορά, ναι, αφού θα πάμε και θάλασσα τώρα. Ναι ρε παιδί μου, α, νομίζω ότι κάτι το κάναν αυτό εδώ. Κοιτάξτε ομορφιές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν είμαι με τη μαμά μου, μονίμως νιώθω ότι έχω ένα πεντάχρονο που φεύγει από το χέρι μου και εξαφανίζεται. Στο δευτερόλεπτο έχει εξαφανιστεί, γυρνάω έτσι το κεφάλι μου και γιατί δεν τη βρίσκω. Δεν ξέρω που είναι. Και να πω ότι δεν φαίνομαι. Να πω ότι δεν με βλέπει σαν τη σημαδούρα που είμαι. Πραγματικά γύρισε το κεφάλι μου αλλού και την έχασα. Να πω ότι δεν φαίνομαι. Μη φεύγεις από κοντά μου. Όχι, εντάξει, αφού είδες ότι μιλούσα. Ήρθα δίπλα σου, δεν με είδες. Δεν φωνάει, δεν φωνάζει ότι είναι δίπλα σου. Αφού ήρθα δίπλα σου. Δεν σε είδα. Δεν με είδες, αφού η άλλη με είδε. Εγώ δεν σε είδα. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν δύο άτομα με διάσπαση προσοχής βγαίνουν μαζί βόλτα. Χάνονται στο ίδιο τετραγωνικό μέτρο.
είμαστε ανέκδοτο. Λοιπόν. Τώρα που είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μπουκέτο, να κάνεις... Δεν μ' αρέσει το μπουκέτο. Να βγάλω τι το μπουκέτο, λουλούδια. Δεν μ' αρέσει, με έχεις πάει. Πλάνο έχει βόλτα, αλλά από ανατολικά, ανατολικό κέντρο. Θα το πάμε σε λίγο παραλιακός. Είμαστε Μητροπόλεως. Πίσω από τη Μητρόπολη. Έχει ακόμα πάρα πολύ ήλιο. Πάρα πολύ ήλιο. Έτσι χαλαρά για να μην σας το έχω συνέχεια στο βουβό. Σήμερα όπως σας είπα κάναμε τις δουλειές μας, αλλά επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει και τον ήλιο, είναι και το μούντι της Παρασκευής και είμαι σε πολύ relax. Έγινε και η δουλειά μου, δηλαδή έγινε η δουλειά μας, δεν ταλαιπωρηθήκαμε, οπότε είμαστε πολύ χαλαρά. Αχ. Και βρήκα το μαγαζί μου. Barbie. Marmalade. Marmalade. Clothing. Bun. Marmalade. Διότι είμαι μια φούξ οπτασία. Όχι, να σε βλέπω. Δεν θα απομακρύνεσαι πολύ από το οπτικό μου πεδίο. Είσαι κοντούλα, δεν χάνεσαι, είσαι κοντούλα. Είσαι κοντούλα και χάνεσαι, δεν το καταλαβαίνεις. Θα σε βάλω να φοράς κάτι φωσφορούχο για να σε βλέπω. Χάνεσαι μέσα στο πλήθος. Πάρ' το χαμπάρι. Κρύβεσαι. Δύο να μπουν μπροστά σου, έχεις εξαφανιστεί. Δεν φαίνεσαι και εγώ ψάχνω, σε ψάχνω σαν την τρελή. Λες και έχω το πεντάχρονο δίπλα μου. Χάνεται αυτή η γυναίκα, χάνεται! Δεν ώρα. Τώρα εμείς θέλουμε να βγούμε μεν παραλία, αλλά έχει ντάλα ήλιο, έχει αυτό το πρόβλημα. Ξέρω από πού θα πάμε. Θα πάμε από Δραγούμη που δεν έχω περπατήσει στην πεζόδρομο τον κάτω, τον καινούριο. Τι θα κάνω, προχώρα εσύ. Θα πάμε στη Δραγούμη. Προχώρα εσύ. Η επέκταση της Δραγούμη έχει πεζοδρομηθεί εδώ και κάτι χρόνια. Αν το πιστεύετε, δεν έχω περάσει από εκεί, από τότε που έγινε, never. Δεν είναι στο δρόμο μου. Δεν περνάω ποτέ από εκεί. Και δεν έχω δει την πεζοδρόμηση. Αλλά εγώ τώρα τι θέλω. Θέλω να μπω προξένου κοραμιλά. Αυτή είναι η λαζάνη. Έλα, θέλω να την περπατήσω αυτή την οδό. Εδώ. Τη λασάνη. Α, μπράβο. Θέλω να περπατήσουμε τη λασάνη. Γιατί έχει και τα τελειότερα μαγαζιά ever. Εδώ. Αμάν, κάτι ήξερε. Ναι. Εκεί το γωνιακό. Λοιπόν, είχε και ο Γαβαλάς. Ο Γαβαλάς είχε και τη σύγκροφη. Ναι, στη γωνία. Αχ, κοιτάξτε, τόμπολα. Αυτά είναι. Από το 1980. Δηλαδή, πού σας φέρνω, λίγο να ανοίξει το μάτι μας. Μπομπονιέρε, φαρφαλίνα. Μπομπονιέρε, φαρφαλίνα. Και έχουμε και λέμε. Τώρα θα σας πω και άλλα πράγματα. Αρκαμ.
Από αυτό το βιβλιοπωλείο έρχομαι καμιά φορά και ψωνίζω. Είναι... από τα πιο παλιά... Το κέντρο του βιβλίου είναι από τα πιο παλιά βιβλιοπωλεία που δεν, δεν ανήκει σε επωνυμία αλυσίδα. Θα έρθουμε next time. Edelweiss. Λοιπόν, πάμε. Α! Εκεί έγινε Δήμος Θεσσαλονίκης κοινότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να σας δείξω. Πάμε λίγο να σας δείξω. Πάμε λίγο να σας δείξω. Λοιπόν. Εδώ που τώρα είναι κοινότητα, παλιά ήταν φροντιστήριο αγγλικών και ερχόμουνα φροντιστήριο αγγλικών. Και μάλιστα είναι το σημείο όπου βλέπω συνέχεια στον ύπνο μου ότι έχω μάθημα 8 η ώρα, Πέμπτη, και δεν έρχομαι ποτέ. Γιατί έκανα σκασιαρχία. Από εδώ πάμε τώρα. Ναι, από εκεί θα πάμε, απλά χαζεύουμε. Αυτός είναι ο πιο ακριβός δρόμος της πόλης. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο προξένου Κορομιλέ είναι ο πιο ακριβός δρόμος της πόλης. Γιατί έτσι. Κάτσε τώρα εδώ είναι... Α, είναι... Α! Και εδώ είναι ωραίο. Είναι ρε παιδί μου σαν να λέμε το κολονάκι της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι προξένου Κορομιλά. Και έτσι θα λέει ο τίτλος του vlog, το κολονάκι της Θεσσαλονίκης. Βόλτα στο κολονάκι της Θεσσαλονίκης. Το αγαπημένο μαγαζί είναι αυτό. Και είναι... είναι το αγαπημένο μου μαγαζί, γιατί είναι και μαγαζί βιομηχανικού σχεδιασμού. Ήταν η πρώτη και μοναδική επιλογή μου όταν σπούδασα αρχιτεκτονική. Και wait for it, όταν πέρασα αρχιτεκτονική και σπούδασα αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο, δεν είχε τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού. Ναι. El burrito. Θα σ' αρέσει. Ναι, είναι. Α, είπαμε θέλω να πάω στη Βραγούμη, άρα πάμε από πάνω. Ή όχι, πάμε από κάτω. Ας.
περπατήσω. Ανέβουμε έτσι και να κατεβούμε ναι, πάλι. Ναι, τη βέτα εδώ καθόλου. Αχ, τι ωραίο! Θα σου δείξω και το μαγαζάκι. Τι ωραίο! Πίνουμε καφέ και καθόμαστε δυο ώρες. Εδώ είμαστε και πού δεν είμαστε. Καλύτερα οι δυο μας. Τι ωραία σκιά. Όχι εδώ, απ' την άλλη πλευρά. Εντάξει, οκ, αλλά μου αρέσει εδώ η φάση. Τώρα βέβαια περπατάμε στον ποδηλατόδρομο που δεν θα έπρεπε. Αλλά ποδηλατόδρομος... Τι σοϊ ποδηλατόδρομος είναι αυτός, μονάχα 100 μέτρα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα, κάτσε να βγω, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Το ελληνικό. Το residence υπάρχει ακόμα. Ναι. Το residence υπάρχει ακόμα, αλλά τώρα είναι κλειστό, δεν μπορούμε να το δούμε. Okay, ναι. Ωραία, βγήκαμε εκεί που ήθελα. Βγήκαμε στη Δραγούμη. Αχα. Ξέρω. Το γιάμητρι. Υπέροχο. Κάποτε ήταν Häagen-Dazs και τώρα είναι Φρέτζιο. Φρέτζιο και Γρηγόρη. Το θέμα είναι άλλο, ότι έχει πάρα πολύ ήλιο. Πάρα πολύ ήλιο. Και τι θα κάνουμε. Το παίρνουμε το λαφορείο από το λαφορείο. Δεν έχει στριμωξίδι σαρδελοποίηση. Με τίποτα, πιο μετά. Εγώ σαρδελοποίηση δεν παίρνω. Εδώ
πιστέν μου, είχε τα πολύ κλασικά μπαράκια της πόλης, ήταν το ταξίδι και ο ήλιος. Μιλάμε από τα πολύ κλασικά, λαϊκό προσκύνημα. Τώρα, νάδα, εξαφανιζόλ, κλείσανε. Θέλω να με φέρεις μια φορά. Υπερέχνω με τι το λέω. Δεν λειτουργεί. Εδώ. Εδώ, επάνω. Ναι, εδώ θέλω να πιω καφέ. Έχω πάλι τον ήλιο κόντρα. Α, εδώ ο Μεγα Αλέξανδρος, ο Κυραλέκος. Κυραλέκο. Από το άγαλμα έπαιρνες δύναμη, δηλαδή. Γιατί? Σαν προσευχή τον ήγε στο Μεγαλέξανδρο. Yeah. Το στρατιλάτι. Yeah. Γιατί? Yeah. Σαν προσευχή λέει. Εδώ συνευθυακά. Εδώ. Μονοκοντιλιά. Τάξεις και αλφαδιά μπροστά στον Αλέκο. Αλέκο. Πολλοί τον έχουν σε εκτίμηση τον Αλέκο. Καταλαβαίνετε, πολλοί κόσμος. Εγώ έχω πολλά ερωτηματικά. Δεν είμαι από τους γκρούπις. Δεν είμαι από τους φαν. Είναι η λατρεία του πατέρα μου βέβαια. Ο μπαμπάς Πλάτων έχει μεγάλη αγάπη στον Μεγα Αλέξανδρο. Και μεγάλη αγάπη και της Μητρός Βασιλικής, μεγάλη αγάπη. Ναι. Πάμε από κάτω παραλία τώρα. Πάμε παραλία, θες παραλία. Πάμε παραλία. Άντε πάμε παραλία. Εγώ κυνηγάω τη σκιά, κυνηγάω τη σκιά και την ησυχία. Ναι. Αλλά αυτό εδώ μου αρέσει πολύ. Βγάζει, έχει μια συμμετρία ωραία. Μια ωραία συμμετρία. Και από εδώ και πέρα, μετά τον Κυραλέκο, ξεκινάει το δικό μου αγαπημένο κομμάτι της παραλίας, της νέας παραλίας. Που έτσι όπως με βλέπω, θέλω να το περπατήσω. Σήμερα έχω κέφι, επειδή είναι Παρασκευή. Έχω περιπατητικά κέφια. Βρήκαμε εδώ βρυσούλα. Πόσο τέλεια! Πόσο τέλεια! Αχ, νεράκι. Εδώ το τουμπερλέκι. Σε πόνεσαι η καρδιά μου και σε γουστάρει. Έχω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, έλα πάμε περπάτημα τώρα παιδιά, όποιος θέλει ακολουθεί. Α, ωραία. Όποιος θέλει ακολουθεί, είμαι εδώ για να σας σηκώσω από καρέκλες, διβάνια, πολυθρόνες, καναπέδες, ώρες, κούνιες, διβάνια, το είπαμε, όλα αυτά, να σας ξεκουνήσω, να πάρετε τους δρόμους και να το ρίξετε στο περπάτημα.
περπατήμα όλοι μαζί. Μέχρι που μια μέρα θα σας μαζέψω, θα κάνουμε ένα περιπατητικό meetup. Αυτό θα είναι το δικό μας meetup. Θα είναι συνάντηση για περπάτημα. Είναι μακριά, δεν φαίνεται το δέντρο. Άλλη στιγμή. Πλάτσα πλούτσα. Αμάν. Ομορφιές. Εδώ. Φυτοπλανκτόν. Μαζεμένο. Ρύπανση. Pollution. Ξεκινήσαμε τη σημερινή, έτσι, πώς το λένε, το σημερινό μας μαραθώνιο το πρωί στις 11. Ξεκινήσαμε με κάποια διαλύματα για καφέ, είμαστε εν κινήσει. Και τώρα ας πούμε πάμε στο αμυγός περιπατητικό κομμάτι, την αμυγή πεζοπορία και όσο μας βαστάνε τα ποδάρια μας. Θα περπατήσουμε όσο αντέχουμε μέχρι να κουραστούμε και να μπούμε σε ένα λεωφορείο. Αυτό θα κάνουμε. Πάμε για νερό. Αυτά είναι, δώσε. Πα-πα-πα. Σας δείχνω και τις βρωμιές για να ξέρετε τι παίζει, γιατί όλοι λέτε πόπο Θεσσαλονίκη πόσο τέλεια. Δεν είναι τα πράγματα τέλεια, έχουμε άπειρα προβλήματα, η κατάσταση είναι παρακμιακή. Το ότι κρατάει ακόμα σε ομορφιά η Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την τοποθεσία της και μόνο, αλλά τα πράγματα έχουν βαρέσει διάλυση και δεν πάνε καλά. Και εμείς που μένουμε συνέχεια εδώ, τα βλέπουμε και στεναχωριόμαστε, γιατί επηρεάζει γενικά και την οικονομία της πόλης όλη αυτή η παρακμή, έτσι, να τα λέμε. Και όλα θα πάνε καλά, χορεύε twist, μέχρι να αισθανθείς, I twist. Λοιπόν, η μπαταρία αρχίζει και πέφτει. Είμαι τώρα στο Μακεδονία Παλάς. Θα την ψιλοκλείσω την κάμερα και θα την ανοίξω στο τελείωμα της διαδρομής. Αλλά εγώ θα σας χαιρετήσω από τώρα, μην είμαστε προεκπλήξεως.
Τέλεια! Τέλεια! Τέλεια είναι! Στάση για διαφημίσεις. Τώρα σε λίγο. Βέβαια, εμένα με βαράει από εδώ. Δεν πειράζει, αυτές είναι διασκέδαση, αγωγή, καλή. Κόκκινος κούφος. Μπερό, μπερόβο. Η νέα παραλία είναι η αγαπημένη μου. Πιο πολύ από το κέντρο μου αρέσει. Το κέντρο δεν μου αρέσει τόσο όσο είναι η νέα παραλία. Δεν ξέρω γιατί. Α, εσείς επειδή γεννήθηκα νέα παραλία. Έλα, εξηγείτε. Εσύ τα γεννήθηκες, πού γεννήθηκες? Κόνος από δύο. Δηλαδή, πού πέφτει αυτό? Εκεί που είναι το ο Άγιος Διανός, στη θεολογική σχολή. Άρα κέντρο, σε συντριβάνει. Ενώ εγώ που γεννήθηκα νέα παραλία, τραβάει το DNA νέα παραλία. Κατάλαβες, εξηγείτε. Εγώ είμαι συνδεδεμένη με τη νέα παραλία, γιατί είναι ο τόπος μου. It's my birthplace. Είπες τώρα. It's my birthplace. Ο τόπος γέννησης. Birth, place. Birth είναι γενέθλια, η γένα, γενέθλια. Place είναι το μέρος. Και λέμε ότι εμένα μου αρέσει από το κέντρο περισσότερο η νέα παραλία. Πιο πολύ μου αρέσει η νέα παραλία από ότι το ιστορικό κέντρο. Και βρήκαμε την αιτιολογία γιατί γεννήθηκα στη νέα παραλία. Εκεί είπα το γεια σας κόσμη, ήρθα, με περιμένατε, να με, βγήκα, φύτρωσα. Λοιπόν, επειδή το είπα εκεί, στη νέα παραλία, μια Κυριακή του Σεπτέμβρη, 5, οπότε νιώθω μεγαλύτερη αγάπη και οικειότητα για τη νέα παραλία, για την ανατολική μεριά της Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε. Dolce Vita. Να πούμε ότι η βουκαμβίλια ήταν ψεύτικη. Λατρεύω βουκαμβίλιες γιατί λατρεύω φούξ χρώμα. Πρέπει να πάρω κι άλλα ρούχα στις αποχρώσεις του φούξια. Λίγο πιο ανοιχτό, λίγο πιο σκούρα. Αλλά εκεί να είμαι, στις αποχρώσεις του φούξια, του ρουμπινί και του μοβ. Του ματζέντα γενικότερα. Αυτό είναι απέτηση των φίλων. Απέτηση των φίλων, όπως μου είπε και η φίλη Μαρία η Πετρίδη σήμερα από το κατάστημα ορειβατικών, κάνω ναι, διαφήμιση πρόστιχη, γιατί επιβάλλεται, γιατί είναι δικό μας το μαγαζί, εννοώ της παρέας, αυτό. Απέτηση της Μαρίας μου λέει, θα φοράς μόνο φούξια από εδώ και πέρα. Και λέω, πρέπει να αρχίσω να ψάχνω, πρέπει να αρχίσω να κάνω φούξια ματζέντα γκαρντερόμπα. Και θα κυκλοφορώ μία τουλίπα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τουλίπα. Τουλίπα. Καταλάβατε.
μία φούξια τουλίπα θα κυκλοφορεί μέσα στην πόλη, χειμώνα καλοκαίρι. Και για το χειμώνα θα ψάξω να βρω μοβ παλτό, τελείωσε. Θα είμαι, πώς το λένε, Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, έτσι, στα ματζέντα. Και τι λέγαμε, τίποτα άλλο. Α, έβλεπα τις βουκαμβίλιες που εγώ πήρα βουκαμβίλια για να την αναστήσω και να την κάνω δεντράκι. Αλλά στα μαγαζιά φυσικά έχουν ψεύτικες, ρε παιδί μου, για να είναι, να μην πάθουν τίποτα, λογικότατο. Και λατρεύω. Λοιπόν, η μπαταριούλα έχει βαστάξει ακόμα. Έχουμε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο της νέας παραλίας, στο ναυτικό όμιλο, κοντά, κάπου εκεί. Εγώ βασικά έχω αντοχές να το πάω από Δαράτο και μέχρι Επανομή. Είμαι σε τέτοια φάση, σε τέτοια φτού-φτού μου φυσική κατάσταση. Αλλά η μαμά μου δεν αντέχει άλλο. Οπότε με το πρώτο αχ που θα πει, έχουμε φύγει για λεωφορείο. Έχουμε φύγει. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ό,τι πλάνο ακολουθήσει από εδώ και πέρα θα είναι το αντίο σας. Και σας ευχαριστώ άπειρα, άπειρα για την παρέα. Με την ευχή μου να σας δώσω έμπνευση να πάρετε τους δρόμους και να αρχίσετε το περπάτημα. Είναι το νούμερο ένα φάρμακο για όλα. Για όλα. Wow, φτάσαμε μέχρι ναυτικό όμιλο. Δεν το περίμενα. Θα το επαναλάβουμε. Αλλά ξέρεις τι θα κάνουμε. Απόγευμα θα έρθουμε. Μόνο για περπάτημα στη νέα παραλία. Αυτό θα κάνουμε. Ό,τι με πείτε ρε παιδιά, εγώ το κάνω. Εσύ είναι να σε ευχαριστεί κάτι. Πάμε να πάρουμε λεωφορείο. Τώρα, την άλλη εβδομάδα περιμένω και Ρωσταλιά θα απόγευμα θα τελειώσει να έχει πάει η Ρώσμα. Εντάξει, ναι. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Αχα, Deutsch. Να το προξενείο της Γερμανίας. Deutschland über alles. Über alles. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Να ξέρετε ότι εγώ λέω και πολλές βλακίες γιατί ψυχαγωγούμε. Είναι η ψυχαγωγία μου αυτή. Να μην κόλλησετε από φράσεις και λέξεις. Για όνομα. Καλύτερα οι δυο μας. Θα περάσουμε καστανιά και λευκά. Καλύτερα. Αυτός είναι ο Άγιος, ο Φώτιος. Κυρίλου και Μεθοδίου. Εδώ έγινε το σκάνδαλο, κυρίες και κύριοι. Όλος ο κόσμος βούηξε. Μένα περιμένανε.
είχε εδώ. Και τι είχε εδώ. Και τι μπαράκι ήταν αυτό. Κανονικό, με ξένη μουσική. Πώς το λέγανε. Λατέν. Λατέν. Μάλιστα. Λέγαμε βέβαια, δεν μας θα γίνει κανείς. Ήτανε κάποια μέρα. Ήσασταν 16 χρονών τότε. 17. 19. Και με το Γιάννη στο Γρηγόρι από το καφέ και απέναντι με το Ρόρι στο πάρκο. Τέλεια. Υπέροχα.